Σήμερα από ό,τι βλέπετε έχουμε 3 μάτς πρωτοθλήματος, 2 εκτός έδρας και 1 εντός. Και στο επόμενο επεισόδιο, επιτέλους, παίζουμε σε αυτό το BSM Trophy, που μάλλον το EFL, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και έχουμε και το FA Cup εντός έδρας με την Portsmouth. Από ό,τι βλέπετε είμαστε ακόμα πρώτοι, παρόλο που είχαμε 2 σερίτες στο προηγούμενο επεισόδιο. Τώρα παίζουμε με την Doncaster εκτός. Πάμε να ξεκινήσουμε. Προφανώς είναι must η επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα, δεν μας παίρνει για λίτα. Πρέπει να κερδίσουμε, φάγαμε 2 σερί διασυρμούς, μία τεσσάρα και μία πεντάρα. Ώρα να κερδίσουμε. Έχουν αυτή σέντρα, πάμε να ξεκινήσουμε. Και ξεκινήσαμε χάλια. Χάνουμε στο 5 λεπτό με 1-0 ήδη. Εδώ έχουμε χώρο με τον πάνω. Μετά πολύ ωραία πάσα του Μάντνεϊ. Αλλά κλασικά μας προλαβαίνουν. Κλείνει προς τα μέσα ο πάνος. Και έκανε το χειρότερο τελείωμα που έχω δει στη ζωή μου. Εδώ έχουμε corner. Και έχουμε πολύ καιρό να εκμεταλλευτούμε corner. Ίσως είναι ευκαιρία τώρα. Επιτέλους. Μετά από πάρα πολλά corner, επιτέλους καταφέραμε να σκοράρουμε ένα. Ο Παπάζογλου θα κλέψει. Θα δώσει στο Μάντνεϊ. Ποιος έχει χώρο. Και έκανε με το δεξί του ένα τραγικό, είναι ελαφριά λέξη να χρησιμοποιήσω, τελείωμα. Το Μάντνεϊ θα δώσει στον πάνω. Αυτός θα ξαναδώσει στο Μάντνεϊ. Αυτός στον Παπάζογλου. Επιτέλους παιδιά, επιτέλους. Μετά από πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας, συνδυασμό του πάνω με του Μάντνεϊ, φτάνει η μπάλα στον Παπάζογλου. Και αυτός μας δίνει προβάδισμα. Όχι, κινδυνεύουμε εδώ. Εδώ έχουν χώρο. Εδώ έχουν χώρο πολύ. Και δυστυχώς ο Γκουντής ξανά μας κρέμασε σε ένα πολύ κακό σουτ. Φάνηκε από το replay νομίζω. Να. Αν και φαινόταν από την αρχή η φάση, γιατί δεν μπορούσαμε να σπάρουμε τίποτα την μπάλα. Κυκλοφορούσαν τέλεια. Δείτε ότι ο τερματοφύλακας μας απλά πέφτει κάτω και δεν μπορεί να απεκρούσει τίποτα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δυστυχώς κάπου εδώ θα λήξει το match. 2-2. Για τρίτο σερί match μένουμε χωρίς νίκη. Για τρίτο σερί match πετάμε βαθμούς. Κέρδιζε στην αρχή τον Κάστερ, το γυρίσαμε. Εδώ βλέπετε και ένα χάλια σουτ του πάνω. Μία από τις 3-4 καλές φάσεις που χάσαμε. Είχαμε μία απίστευτη φάση με τον Μάντνεϊ. Είχαμε ένα δοκάρι με τον Τσαούσι. Αυτά μπορώ να θυμηθώ. Και δυστυχώς μας κρέμασε πάλι ο τερματοφύλακας. Χάσαμε βαθμούς άλλους 2. Και δεν ξέρω αυτό που μας φέρνει στη βαθμολογία. Ναι, μας πετάει στη δεύτερη θέση με 1 βαθμό κάτω από τη Σάλφορντ. Λοιπόν, έχουμε match εναντίον της 12ης Walsall εντός έδρας αυτή τη φορά. Και ξαναλέω για πολλωστή φορά το πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουμε στις νίκες. Πρέπει οπωσδήποτε, ειδικά αυτό που είναι εντός έδρας match, πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες. Το Μάντνεϊ θα δει τον Παπάζογλου. Αυτό θα δει το Μάντνεϊ. Και παιδιά, πολύ νωρίς το match. Ανοίγουμε το σκορ μόλις στο 4. Μια πολύ ωραία συνεργασία του Παπάζογλου με του Μάντνεϊ. Αλλάξανε την μπάλα. Δείτε εδώ πέρα πως ωραία πέρασε την μπάλα στο Μάντνεϊ. Και ανοίγουμε το σκορ. Εδώ
Παιδιά, απίστευτο το τι χάνει ο Μάντνεϊ. Απίστευτο. Δεν ξέρω γιατί μας το κάνει αυτό το παιχνίδι. Αλήθεια. Και τώρα στα καπάκια τρώμε γκολ. Αντί το παιχνίδι να γίνει 2-0, λίγο πριν κλείσει το ημίχρονο, μας το κάνει 1-1. Εδώ ο Μάντνεϊ θα καταφέρει. Παιδιά, επιτέλους, ο Μάντνεϊ έβαλε γκολ κάπως εκτός από κόρνερ. Επιτέλους. Το παιχνίδι δεν μας άφηνε εδώ και πόσα παιχνίδια. Ό,τι φάσεις έβγαινε μόνο στο Μάντνεϊ, το παιχνίδι μου τις έστελνε έξω. Και επιτέλους, εδώ πέρα, περάσαμε μπροστά στο σκορ. Εδώ ο Μάντνεϊ βλέπει πολύ ωραία τον ποτό. Και αυτό θα δώσει μια εξαιρετική πάσα στον Παπάζογλου και νομίζω θα κλειδώσει τη νίκη. Εδώ ξανά ένα πολύ φθηνό γκολ. Ναι, παιδιά, όλα τα γκολ που τρώμε είναι τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, 8, 9 στα 10 γκολ που θα φάμε είναι θα βάλουν την μπάλα μέσα στην περιοχή και επειδή δεν μπορούν να μπουν πολύ μέσα, θα γυρίσουν, θα σουτάρουν πάνω στον τερματοφύλακά μου και επειδή δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, απλά θα αφήσει την μπάλα να πει μέσα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Πάει την μπάλα στο Χουντ. Θα δώσει τον Μπρέγκου. Θα γυρίσουμε πολύ ώρα την μπάλα. Η μπάλα, παιδιά, έφτασε στον Νταϊτζόγλου μετά από κόντρα. Και αυτό θα τελειώσει το match με ένα πολύ ωραίο σούτ από αυτά που δεν μας αφήνει το παιχνίδι με το Μάντρι να κάνουμε. Ήταν λίγο τυχερή η κόντρα. Και κάπως με το αριστερό του έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία. Και κάπου εδώ πέρα, παιδιά, λύγει το match. Πήγαμε να χάσουμε μάτς που δεν έπρεπε να χάσουμε από βλακίες του παιχνιδιού. Ευτυχώς καταφέραμε και κερδίσαμε. Με 4-2. Και ας ελπίσουμε αυτό να είναι το ξεκίνημα ενός ακόμα μεγάλου σερί. Και πάμε να παίξουμε το τελευταίο μάτς της ημέρας εναντίον της Newport εκτός έδρας, με την οποία έχουμε ξαναπαίξει σε κάποιο μάτς κυπέλλου και την διαλύσαμε. Ας ελπίσουμε να μην αλλάξει αυτό σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ πάνω θα δει το Μάντνεϊ. Και παιδιά, επιτέλους, ο Μάντνεϊ βρίσκει τον εαυτό του και ανοίγει το σκορ, κάνει το 0-1. Ίσως να σου τώρα και λίγο νωρίς να πρέπει να μπω λίγο πιο μέσα. Αλλά όπως και να έχει, θα το πάρουμε. 1-0, ανοίγει το σκορ. Και ας ελπίσουμε να μην φάμε γκολ όπως τις άλλες φορές. Μπορούμε να απειλήσουμε από τα κόρνερ. Και θα το κάνουμε, θα απειλήσουμε. Ο Μάντινι σκοράρει το δεύτερο του γκολ. Και θέτουμε γερές φάσεις για την νίκη. Πάρα πολύ. Εδώ ανεβαίνουμε από τα αριστερά με τον Γκέλι. Πολύ ωραία. Αυτός θα δει τον Εμμανουηλίδη. Αυτός θα δει τον Μάντνεϊ, ο οποίος θα ολοκληρώσει το hat-trick. Μετά από πολλά μάτς, παιδιά, ο Μάντνεϊ επιστρέφει στα hat-trick. Και ήταν τα δύο γκολ ήταν πολύ ωραία τελειώματα. Πολύ ωραία τελειώματα που είναι πολύ ενθαρρυντικό. Εδώ βλέπετε πόσο ωραία ο Γκέλις έδωσε τον Εμμανουηλίδη. Αυτό στον Μάντνεϊ και ολοκληρώσει το hat-trick. Εδώ βρίσκουν χώρο και άλλο χώρο και άλλο χώρο και το φάγαμε. Παιδιά, τα γκολ όταν να μπουν φαίνονται πάρα πολύ. Φαίνονται πάρα πολύ. Και δυστυχώς εδώ πάλι στην κλειστή γωνία. Δεν μπορώ να κατηγορήσω τον το Γκουντί εδώ πέρα, ήταν δύσκολο σούτ. Και κάπου εδώ πέρα λύγει το match.
Επιστρέψαμε στις νίκες, παιδιά, με 1-3. Τις εκτός έδρας νίκες, με 1-3 κάναμε τη δεύτερη νίκη στο επεισόδιο. Και κερδίζουμε, νομίζω, τη Newport για τρίτη φορά αυτή τη σεζόν σε εισάρθμες συναντήσεις που έχουμε μαζί της. Και δεν έχουμε παίξει καν δύο φορές το πρωτάθλημα. Έχω την εντύπωση. Δεν είμαι σίγουρος, βέβαια, αλλά έχουμε, νομίζω, τρεις νίκες απέναντί της. Αυτή η νίκη μας έφερε πάλι στην πρώτη θέση. Η Salford πέταξε σε δύο αγώνες βαθμούς. Μάλλον. Γιατί είμαστε πάλι πρώτοι με 4 βαθμούς από τη δεύτερη και τρίτη Stockport και Salford. Είναι ισοβαθμία. Και εδώ, παιδιά, βλέπετε ο Madney είναι πρώτο σκόρερ με διαφορά. Έχει υπερδιπλάσια γκολ από τον δεύτερο. Και έχουμε και στην πρώτη δεκάδα άλλους δύο, τον Εμμανουλίδη και τον Νταϊτζόγλου με 10 γκολ ο καθένας. Ακολουθεί ο Πάνος με 9 και στις assist. Στις πρώτες 10 θέσεις έχουμε 6 παίχτες. Ο Πάνος είναι πρώτος με 17. Δεύτερος, τρίτος και τέταρτος έχουμε Τσαούση, Παπάζογλου και Madney. Ο Madney, παιδιά, έχει 35 γκολ και 13 assist σε 23 μάτς. Και έχω την εντύπωση πως οδεύει και για ρεκόρ. Κάπου είχα δει ότι στη League 2 το ρεκόρ των γκολ είναι 52 γκολ. Κάτι τέτοιο, δεν είμαι σίγουρος. Θα δούμε όταν το σπάσει, γιατί μάλλον θα το σπάσει. Παιδιά, αυτά για σήμερα. Κάναμε δύο νίκες στα δύο τελευταία μάτς, ευτυχώς. Back to back, στο πρώτο μάτς φέραμε ισοπαλία. Πετάξαμε δύο βαθμούς. Βρισκόμαστε όμως στην πρώτη θέση ξανά. Με 4 βαθμούς διαφορά. Επόμενο match εντός έδρας με την Crew. Και πέρα από αυτό έχουμε και match στα κύπελα. Ένα στο BSM Trophy και ένα στο FA Cup που είναι πάρα πολύ σημαντικό με την Portsmouth. Θα μας δώσει χρηματικό έπαθλο και θα προχωρήσουμε να παίξουμε με πιο δυνατές ομάδες. Ίσως να έχει μεγαλύτερα χρηματικά έπαθλα που θα μας βγάλουν από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που είμαστε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, θα βοηθήσει πάρα πολύ, όπως και ένα σχόλιο. Κάντε ένα subscribe για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.